Ήθελα να πω ένα πράγμα. Πήγα εχθές στη Θεσσαλονίκη και μπήκαμε μέσα και εκεί μας ξενάγησε ο πατήρ Γεώργιος. Όταν βγήκαμε απ' έξω, ξέρετε, είναι ο δικός μου Άγιος. Και του λέω, είσαι ο μοναδικός μου. Και ζηλεύω πάρα πολύ όταν φεύγεις από μένα και πας και βοηθάς άλλους. Βλέπετε, είμαι ζηλιάρης άνθρωπος. Και όταν κάποιος μου λέει ότι ξέρεις, είδα κι εγώ κάτι από τον Άγιο Δημήτριο, τότε ζηλεύω και θέλω να του πω κάτι που είδα εγώ ακόμα περισσότερο. Και όταν μου είπε ο πατήρ Γεώργιος για μία κυρία, τότε κι εγώ υπερηφανεύτηκα ανθρώπινα και λέω, διάθεσα αυτή τη φωτογραφία, την εικόνα, τον Άγιο Δημήτριο και την κοιτάζει καλά και μου λέει, την έχω δει. Αυτό είναι το αληθινό του πρόσωπο. Διότι όταν αγιογραφούσε η αγιογράφος πριν από 40 χρόνια, της είχα πει πως είναι τα χαρακτηριστικά του Αγίου μου. Και τότε, επειδή δεν μπορούσε να το βρει, ενώ έφτιαχνε όλο του το σώμα, 6, 7, 10 φορές, δεν θυμάμαι πόσο, το γράφει από πίσω, διάλεγε το πρόσωπο και έφτιαχνε καινούριο. Και στο τέλος είπε, θα δώσω τον Άγιο Ακέφαλο στο Δημήτρη, τότε ήμουνα εγώ, και ο πατήρ Δημήτρης, ο Νικόλαος. Τα δύο αγαπημένα παιδιά, έτσι μας φωνάζανε, ο Δημητράκης και ο Νικολάκης. Αν πηγαίναμε κάπου σε Αγίους Πατέρες, δεν μας ήξεραν Δημήτριος, ο Δημήτρης, γερόντισα. Ποιος Δημήτρης? Αν λέγαμε ο Δημητράκης σας και ο Νικολάκης σας, όλοι μας ξέρανε. Έτσι λοιπόν, 12.30 ώρα περίπου τα μεσάνυχτα, την ώρα που ετοίμαζε να σβήσει όλο το πρόσωπο του Αγίου, για πολλωστή φορά, ήδη είχε το ξύλο γδαρθεί από τα πολλά σβησίματα, παρουσιάστηκε και ολοζότανε και της λέει, «Κοίταζέ με και ζωγράφιζέ με και αγιογράφιζέ με». Και της πιάνει το χέρι και γίνεται το πρόσωπο, το οποίο βλέπετε μέσα. Το αληθινό, το πραγματικό πρόσωπο του Αγίου. Και πάλι άπιστος εγώ. Και έρχονται συνέχεια άνθρωποι και μου λένε, ήρθε ένας νέος στο σπίτι και τον είδα και μου είπε αυτό και αυτό. Έλα εδώ παιδί μου. Σαν αυτόν ήταν, ο ίδιος ήταν. Και πρόσφατα η Λεόνη και πολλοί άλλοι λεονόματα μπήκε ο Άγιος στο σπίτι τους για να τους βοηθήσει, γιατί ζήτησαν τη βοήθειά του. Ολοζώντανο. Και τον είδαν έτσι ακριβώς όπως είναι η μορφή του εδώ.